Όσο γέλιο χάρισε στον κόσμο μέσα από τους ρόλους της, τόσο πικρό και μοναχικό ήταν το τέλος της σαφώς νονταρά. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Ποιος δεν έχει ακούσει αυτή την ατάκα? Ποιος δεν έχει γελάσει με τη φωνακλού, αλλά πάντα καλόκαρδη μητρική φιγούρα που απολαύσαμε σε ταινίες διαμάντια του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου? Η σαφώς νονταρά, μέσα από τη διαδρομή της στη μεγάλη οθόνη, χάρισε απλόχερα το γέλιο ακόμα και σε γενιές που ήρθαν μετά από εκείνη. Το τέλος της ωστόσο ήταν πικρό, άγριο και άσχημο. Ένα τέλος που δεν της άξιζε. Πέθανε, όμως οι γείτονές της τη βρήκαν νεκρή 2 μέρες μετά. Στις 13 Απριλίου του 1907, στη Βύσαν Ιωαννίνου, γεννήθηκε η Σαφώ Χανδάνου. Κάποιοι λένε πως ο πατέρας της πέθανε όταν εκείνη ήταν μικρή, και έτσι η μητέρα της αναγκάστηκε να παίρνει εκείνη τα αδέλφια της και να μετακομίσει μόνιμα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ο πατέρας της ζούσε όταν μετακόμισε στη Μεγαλόνησο και ήταν φούρναρης. Οι γιανιώτες φουρναρέοι ήταν και παραμένουν βέβαια εξακουστοί. Κι έτσι ο πατέρας της Σαφώς θέλησε να δοκιμάσει την τύχη του στην Κρήτη. Τελικά μετακόμισαν όλοι μαζί εκεί. Η Σαφώ πήγε κάποιες τάξεις του σχολείου στο χωριό της, στα Ιωάννινα, αλλά τελικά το τελείωσε στο Ηράκλειο. Και κάπου εκεί άρχισε να έχει καλλιτεχνικές ανησυχίες. Οι εποχές τότε ήταν δύσκολες και οι γονείς της επέμεναν να σπουδάσει. Τελείωσε τη βιομηχανική σχολή και στη συνέχεια έπιασε δουλειά σε μια τράπεζα. Ωστόσο δεν άντεξε και τα παράτησε όλα προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό της, να γίνει ηθοποιός του θεάτρου, και αφιερώθηκε εντελώς αυτό. Σπούδασε στην Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου και αποφύτησε με άριστα από τη Δραματική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου. Ενώ παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα ρυθμικής και μπαλέτου. Όταν σπούδασε στη Δραματική Σχολή, γεννήθηκε η Σαφώ Νονταρά. Άφησε πίσω της το επίθετο Χανδάνου, που θεωρούσε πως δεν ήταν και τόσο καλλιτεχνικό, και υιοθέτησε τον Νονταρά, με το οποίο έκανε καριέρα. Το Νονταρά προέκυψε από την ομώνυμη οδό που βρισκόταν στο κτίριο της Δραματικής Σχολής στον Πειραιά. Προπολεμικά, η Σαφώ Νονταρά εμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα σε ιερά τέρατα του χώρου, όπως η Έλλη Λαμπέτη, η Μαρίκα Κοτοπούλη, η Κατερίνα Ανδρεάδη, ο Χριστόφορος Νέζαρ και ο Δημήτρης Χόρν. Αλλά την πρώτη της πραγματική μεγάλη επιτυχία την έκανε τη δεκαετία του 1960, όταν υποδίθηκε την Κλιμεντίνη Περπερίδου στο ραδιοφωνικό σίριαλ «Ημερολόγιο ενός θηρορού». Εκείνο τώρα, με τη χαρακτηριστική αγριοφωνάρα της, ζωντάνευε μία αποτυχημένη πριμαντόνα και αμέσως κέρδισε τις καρδιές των ακροατών. Εκείνη τη δεκαετία, ωστόσο, ήταν και η χρυσή δεκαετία της σαφώς νονταράς του κινηματογράφου. Σε ταινίες όπως το «Συνοικία το όνειρο», «Η Χαρτοπαίχτρα» και «Δημήτρη μου, Δημήτρη μου», η Σαφώ έβαλε τη δική της φραγίδα. Η απόλυτη αποθέωση, ωστόσο, ήρθε με την ταινία «Αχ, αυτή η γυναίκα μου», στην οποία πρωταγωνιστούσαν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Με ατάκες όπως «Το ντούμπαρε στο λαγό», «Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα» και βέβαια «Το μπουρλότο». Ατάκες οι οποίες συνδέθηκαν άμεσα με εκείνη και με αυτές έγραψε τη δική της ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, χαρίζοντας σπάνιες στιγμές γέλιου σε πολλές γενιές. Από εκεί και πέρα όμως, όσο τα χρόνια περνούσαν, τόσο λιγόσταυαν και οι προτάσεις που είχε η Σαφώ Νονταρά για το θέατρο, αλλά και τον κινηματογράφο. Είναι ενδεικτικό πως μέσα στη δεκαετία του 1960 η Νονταρά έπαιξε 23 ταινίες και ολόκληρη τη δεκαετία του 1970 έπαιξε 3. Όσο το τέλος πλησίαζε, τόσο πιο μόνη ήταν η Σαφώ Νονταρά, ίσως και από επιλογή της. Όσοι την γνώρισαν άλλωστε, έκαναν λόγο για ένα δύσκολο άνθρωπο που δεν μπορούσε εύκολα να πλησιάσεις. Ήταν πολύ εσωστρεφής, δεν έδινε συνεντεύξεις και δεν μιλούσε για τα προσωπικά της ζητήματα. Περνούσε πολύ χρόνο κλειδωμένη στο σπίτι της να διαβάζει βιβλία. «Στην πραγματική ζωή δεν υπάρχω, θα υπάρχω μόνο όσο διαρκεί παράσταση», έλεγε η ίδια. Σύμφωνα με ένα κείμενο, «Μαρτυρία για αυτήν», που έγραψε ο ποιητής και στενός φίλος της Μαθαίος Μουντές. Κάποτε μίλησε άσχημα σε έναν καρσόνι που όταν την είδε έβαλε τα γέλια και τη ζήτησε να πει κάποιο αστείο για να γελάσουν. «Τι γελάς βρε, εγώ είμαι η κυρία Νονταρά, δεν είμαι εδώ για να παίξω σε ταινία. Είναι σαν να σε δω εγώ στην Πανεπιστημίου και να σου πω τράβα φέρουμε ένα ποτήρι νερό», του είχε πει με έντονο ύφος. Η Σαφώ Νονταρά δεν παντρεύτηκε ποτέ, ούτε απέκτησε παιδιά. Κι όμως είχε φτάσει κοντά στο γάμο, αλλά θεώρησε πως τους έκαναν πλάκα.
ήταν στα γυρίσματα της ταινίας «Κυριακάτικο ξύπνημα» το 1954, όταν σε κάποιο διάλειμμα των γυρισμάτων την πλησίασε ο Γιάννης Τσαρούχης και της είπε πως είναι ερωτευμένος μαζί της και πως ήθελε να την παντρευτεί και ήθελε να κάνουν μαζί παιδιά. Η Νοταρά όμως εκνευρίστηκε γιατί θεώρησε πως είχαν στήσει πλάκα, ο Χόρν και η Λαμπέτη, και αντέδρασε άσχημα, με αποτέλεσμα ο Τσαρούχης να κάνει πίσω. Μετά από πολλά χρόνια προς το τέλος της ζωής της, η Σαπφό Νοταρά έμαθε πως εκείνη η πρόταση ήταν πέρα για πέρα αληθινή. «Αν είχες αποδεχτεί την πρότασή μου που σου έκανα τότε, τώρα το παιδί μας θα ήταν 26 ετών», της είχε πει ο Τσαρούχης, όταν είχαν ξανασυναντηθεί την εποχή που ανέβασαν τις Τροάδες. Προς το τέλος της Σαπφό Νοταρά ζούσε ολομόναχη, σε ένα διαμέρισμα στην πλατεία Κουμουδούρου. Το ενίκιο το πλήρωνε ένας θαυμαστής της, ο οποίος έμεινε για πάντα άγνωστος, καθώς δεν ήθελε να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του. Η Νοταρά καθημερινά πήγαινε σε ένα μαγειρίο δίπλα στο σπίτι της για να τρώει. Δεν μιλούσε με κανέναν πέρα από τον ιδιοκτήτη, και όταν τελείωνε επέστρεψε στο σπίτι της. Τα προβλήματα υγείας που είχε δεν της άφηναν και πολλά περιθώρια για βόλτες. Στις 13 Ιουνίου του 1985, ο ιδιοκτήτης του μαγειρίου συνειδητοποίησε πως είχε 2 μέρες να δει τη Σαπφό. Γνωρίζοντας πως δεν έχει συγγενείς ούτε κάποιον να ενδιαφέρεται για εκείνη, πήγε αμέσως στην πολυκατοικία της και άρχισε να ρωτάει τους γείτονες αν την έχουν δει. Όταν κανένας δεν το απάντησε θετικά, αποφάσισε να της χτυπήσει την πόρτα. Όταν δεν είδε την παραμικρή απόκριση, αποφάσισε να ειδοποιήσει την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί άνοιξαν την πόρτα και μπήκαν στο εσωτερικό του διαμερίσματος, βρήκαν τη Σαπφό Νοταρά νεκρή, καθισμένη στην πολυθρόνα του σπιτιού της, με ένα τελειωμένο τσιγάρο ανάμεσα στα δάχτυλά της και την τηλεόραση να είναι ανοιχτή. Αρχικά οι αστυνομικοί ερεύνησαν το διαμέρισμα, προκειμένου να αποκλείσουν την πιθανότητα να είχε πέσει η Νοταρά θύμα εγκληματικής ενέργειας. Κανένα τέτοιο στοιχείο δεν βρέθηκε. Και όταν στο σημείο έφτασε ο ιατροδικαστής και εξέτασε τη σωρό της αγαπημένης ηθοποιού, κατέληξε στο συμπέρασμά της πως ο θάνατος είχε προέλθει 2 μέρες νωρίτερα από καρδιακή προσβολή. Αυτό που έκανε εντύπωση στους αστυνομικούς, ωστόσο, ήταν πως το σπίτι της ήταν γεμάτο από χαρτόκουτα. Πάρα πολλά χαρτόκουτα. Τα οποία, ωστόσο, δεν περιείχαν τίποτα μέσα. Κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να καταλάβει τι τα ήθελε αυτά τα χαρτόκουτα. Κυδεύτηκε σε στενό κύκλο στο νεκροταφείο του ζωγράφου, παρουσία της Αλίκης Γεωργούλη και της Δίνας Κόνστα. Λίγο καιρό αργότερα, ο φίλος της και ποιητής Μαθαίος Μουντές είχε γράψει για εκείνη. Η Νοταρά καλλιέργησε με πείσμα την ερμιά της σαν ένα φυτό εσωτερικού χώρου, με ημίφος, ανίδρα και σε μια σπαρακτική καρτερία.